παρατεταμένος βιασμός της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Συνηθίζουμε να αποκαλούμε βιασμό μία πράξη που γίνεται παρά τη θέληση ενός ανθρώπου. Η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μας βιάζεται επί μακρών και αυτή τη χρονική στιγμή ο βιασμός νομιμοποιείται και ενισχύεται χρονικά με τροπολογία σε υπάρχοντα νόμο. Με ποια λογική, με ποια κριτήρια και χωρίς την παραμικρή συνένεση του ελληνικού λαού θα δανείζονται ανεκτίμητης αξίας έργα τέχνης, αντικείμενα ελληνικής κατασκευής και προέλευσης. Θα περίμενε κάποιος ότι με την εξέλιξη και την πρόοδο στο επίπεδο της διεθνούς πολιτιστικής διπλωματίας η Ελλάδα θα επιτύγχανε την επιστροφή και τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων στο φυσικό τους περιβάλλον, που βρίσκονται ήδη σε μουσεία του εξωτερικού. Τον αντίον όμως, αυτή τη στιγμή η Κία Βουλήση του ελληνικού κράτους και βάσει νόμου συνενούμε στο μακροχρόνιο δανεισμό και άλλων αριστουργημάτων. Όσο και να ψάξει κάποιος, δεν υπάρχει κανένα κίνητρο, καμία ανταποδοτική ωφέλεια και καμία λογική ή ψυχολογική ερμηνεία σε αυτή την ενέργεια. Θα τη χαρακτηρίζαμε εγκληματική για τον ελληνικό πολιτισμό, για τα παιδιά, τους νέους και για τις γενιές που έρχονται και θα έρθουν, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν και να βιώσουν την αισθητική αρμονία, το κάλος, το φως τους. Ποιος όφρον άνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως όφελος και χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση θα δάνειζε αυτή τη στιγμή για 50 χρόνια την κληρονομιά που του άφησαν οι γονείς ή οι παππούδες του και θα τη στερούσε από τα δικά του παιδιά. Είναι τουλάχιστον μια ενέργεια παρανοϊκή, εκτός και αν υποθάλπτεται ό,τι πιο κακόπιστο και κακόβουλο υπάρχει. Ποιος θα θέλει μετά να επισκεφτεί την Ελλάδα, όταν τα πολύτιμα εκθέματά της είναι διασκορπισμένα σε μουσεία και γκαλερίες του εξωτερικού? Πώς θα ενισχυθεί ο τουρισμός μας? Πώς οι νέες γενιές θα βιώσουν το ανεκτίμητο μεγαλείο της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού? Τα ελληνικά μουσεία που συντηρούνται από τα εισιτήρια θα σταματήσουν να έχουν έσοδα συντήρησης, ανάπτυξης, έρευνας και επιστημονικών ανακοινώσεων. Οι αρχαιολόγοι μας θα στερηθούν το αντικείμενο έρευνάς τους, ενώ αντίθετα θα ενισχύσουμε χώρες που δεν διαθέτουν κανένα απολύτως δικαίωμα στην ελληνική πολιτιστική μας κληρονομιά. Ποιος μετά θα θέλει να επιστρέψει τα ανεκτίμητα αυτά έργα που εμείς οι ίδιοι δανείζουμε, όταν δεν επιστρέφουν αυτά που είναι ήδη κλεμμένα? Παροπλίζονται πλέον καθολικά η ελληνική πολιτιστική διπλωματία και οι ελληνικές διεκδικήσεις. Ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί το ζωτικό πυρήνα της ανθρωπότητας. Είναι ελληνικό έργο, έχει ελληνική ταυτότητα, ρίζα και προέλευση. Αποτέλεσε στοιχείο άμυλας, ευγενούς, για τους άλλους λαούς να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο ή ακόμη και να το ξεπεράσουν. Η ελληνική τέχνη τροφοδοτεί αισθητικά τον παγκόσμιο πολιτισμό και ιδιαίτερα ενέπνευσε τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και δι' αυτού μέσω των αιώνων την αναγέννηση. Πρέπει όλοι να ηγερθούμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αντισταθούμε, γιατί πρωτίστως παραβιάζεται η ελληνική βούληση, η ελληνική δημοκρατία, η ελληνική διανόηση, η ελληνική τέχνη, η φύση και η ταυτότητα ενός έθνους. Επιπλέον, ποιοι θα διαχειρίζονται τα έργα? Δεν θα τα διαχειρίζονται αρχαιολόγοι, ειδικευμένοι επιστήμονες που έχουν τη γνώση, το θαυμασμό και τη λατρεία να τα υπηρετούν. Θα τα διαχειρίζονται άνθρωποι με ωφελημιστικά κριτήρια και χρησιμοθυρικές διαθέσεις. Γι' αυτό το σκοπό λέμε όχι όλοι μαζί στο δανεισμό των αρχαιοτήτων, όχι στον παρατεταμένο βιασμό της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και γι' αυτό το σκοπό προχωράμε στο ψήφισμα που παρατίθεται παρακάτω.